η δολοφονία σε Κερατσίνη και Νέο Ηράκλειο, η στάση του πολιτικού κόσμου, οι υποψίες για δράση του παρακράτους και ξένου δάχτυλου, το άρωμα τρομοκρατίας και τα σενάρια αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής στον Ενικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, δήλωσε ότι ήταν θετική έκπληξη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που καταδίκασε χωρίς αστερίσκους, με σκληρή φρασιολογία, τους νεκρούς έξω από τα γραφεία της Χρύσης Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Αναφορικά με τη θεωρία των δύο άκρων, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης είπε ότι αυτό δεν είναι μια στάση της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι η απόφαση που πάρθηκε στις 23 Αυγούστου του 2007 που καταδικάζει δύο πράγματα, τον Σταλινισμό και τον Ναζισμό. Ναι, τα καταδικάζουμε. Αυτά εννοούμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Ειδικότερα για τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι δεν μπορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι τα άκρα. Υπάρχουν όμως μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη της αριστερής πλατφόρμας που μας έλεγαν να καλούμε τους αστυνομικούς να ψηφίζουν ποιος θα είναι ο επικεφαλής τους, να πάρουμε την νεολαία και να κάνουμε πολιτικό φυλακή. Αυτές είναι ακραίες θέσεις. Εγώ άκουσα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα τα στελέχη των άλλων κομμάτων και χωρίς υποδιαστολές, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς αστερίσκους και μέσα με σκληρή φρασιολογία και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τώρα ο κ. Παπαδημούλης, που είναι ας πούμε σε εκπλήση θετικά τουλάχιστον από τη δικιά μου τη μεριά ενός κόμματος που στρατεύεται το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δείχνει ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι παγιωμένη και ότι τα κόμματα είναι αποφασισμένα να την περιφρουρήσουν. Τώρα μου ρωτάτε για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για τα δύο άκρα. Αυτό δεν είναι μια στάση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μια στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια στάση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά οι τηλεθεατές μας, το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν το μόνο που μας ρίξε στη διάρκεια της δικτατορίας και αφορά ατομικά δικαιώματα. Είναι απόφαση που πάρθηκε 23 Αυγούστου του 2007 και δεν καταδικάζει τον κομμουνισμό ή, αν θέλετε, ακραίες μορφές δράση από την άλλη μεριά. Καταδικάζει δύο πράγματα. Το σταλινισμό και το χιτλερισμό και το ναζισμό. Εάν λοιπόν αυτά είναι τα δύο άκρα, ναι, τα καταδικάζομαι. Εάν άκρα είναι... Αυτά εννοούσε ο κ. Λαζαρίδης όταν ανέλυε τη θεωρία των δύο άκρων. Αυτά εννοούμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία και μπορώ να σας το πω... Αυτά ακριβώς, εννοούσε ο κ. Λαζαρίδης. Και μπορώ να σας το πω γιατί εκείνη την εποχή... Ιστορική ανάλυση ήταν. Ήμουν και γραμματέας του κόμματος. Είναι θέματα που συζητήσαμε και στο συνέδριο και αυτή είναι και η θέση μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, μην μου το λέτε αυτό. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ταράζομαι πολύ. Δηλαδή, είμαστε όλοι ανόητοι. Και επί μήνες τώρα θεωρούμε ότι δείχνετε το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει εσάς. Ακούστε, εγώ το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πρώτη εσείς δείξατε το ΣΥΡΙΖΑ και μετά άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι τα λέτε αυτά ενώ αρκετά στελέχη σας γλυκοκοιτάζουν συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορούμε να πούμε... Όλοι εμείς δηλαδή που το καταλάβαμε αυτό είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Συγκεκριμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Εσείς εννοούσατε το Χίτλερ και το Στάλιν και εμείς βλέπαμε τον Τσίπρα. Εγώ σας είπα τη θεωρία των δύο άκρων. Όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι τα άκρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχουν όμως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το είδαμε στο συνέδριό του, όπως είναι στελέχη της αριστερής πλατφόρμας, που μας έλεγαν ότι πρέπει τα θέματα της ασφάλειας, δηλαδή το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, να καλούμε τους αστυνομικούς να ψηφίζουν ποιος είναι επικεφαλής τους.